Λοιπόν, η μαγιά τώρα. Η μαγιά, έχουμε δύο δυνατότητες. Η μία είναι να πάρουμε φρέσκια μαγιά ή να πάρουμε ξερή. Η φρέσκια μαγιά πρέπει πάντα να την ενεργοποιήσουμε. Μας τα έχουν μάθει τώρα αυτά, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να τα ανατρέψουμε άμα κάνουμε και εμείς δοκιμές που δεν ακολουθούν την πεπατημένη. Λοιπόν, συνήθως λέμε λοιπόν ότι η μαγιά, η φρέσκια πρέπει να την αραιώσουμε πρώτα, να τη διαλύσουμε πρώτα εμείς σε νεράκι χλιαρό, μαζί με λίγο ζάχαρη και λίγο από το αλεύρι μας, να το αφήσουμε, να το δούμε ότι φουσκώνει, κάνει αφρούς επάνω, σαν μπύρα, και μετά να το πάρουμε να το ρίξουμε μέσα στη λεκάνη με το αλεύρι μας. Η ξερή μαγιά, από την άλλη πλευρά, δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό, το ρίχνουμε κατευθείαν στο αλεύρι. Όμως, θα έλεγα το εξής, αν ανησυχείτε, εμένα δεν μου έχει τύχει μέχρι στιγμής, αλλά αν ανησυχείτε ότι μπορεί η ξερή μαγιά σας να μην δουλέψει, τεστάρετε την. Μπορεί να την έχετε καιρό στο ντουλάπι και να λέτε τώρα να τη βάλω ή όχι. Λοιπόν, τεστάρετε την. Βάλτε τη ξερή μαγιά με λίγο χλιαρό νερό, λίγο ζάχαρη, τη ζάχαρη τρώει η μαγιά, και λίγο αλευράκι. Ανακατέψτε αυτό το χυλό και αφήστε το να δείτε. Κάνει αφρούς. Θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Αν κάνει αφρούς, είναι ενεργή η μαγιά. Άρα τη χρησιμοποιείτε. Αν είναι ξερή αυτό, σημαίνει ότι η μαγιά σας δεν δουλεύει. Σπάνι. Αλλά το έχω ακούσει. Λοιπόν, έτσι δουλεύουν οι δύο διαφορετικοί τύποι της μαγιάς. Τώρα, η γεύση της μαγιάς, εγώ μόνο με ξερή έχω δουλέψει. Δεν θέλω να πω ψέματα. Το προζύμι δεν το έχω βάλει. Αλλά το προζύμι με φρέσκια μαγιά. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να έχει μια μικρή διαφορά. Εντάξει. Θα πρέπει να το δει ο καθένας τη γεύση του αυτό. Υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος που κάνουν τσουρέκια στην Κρήτη. Στην Κρήτη που δεν έχουν πολύ την μαγιά, αλλά έχουν το προζύμι. Το προζύμι να το πιάσουν από μόνο του, έτσι, όχι να χρησιμοποιήσω μαγιά για να το φουσκώσω, σημαίνει να πιάσω προζύμι όπως κάνω ψωμί. Εκεί τα τσουρέκια δεν είναι τόσο αφράτα όπως τα έχουμε μάθει πιο βόρεια στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ νόστιμα γιατί το προζύμι έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Βέβαια θέλει μια προσοχή μεγαλύτερη και μια εμπειρία μεγαλύτερη γιατί το προζύμι έχει μια ξυνήλα. Οπότε πρέπει να μην σας... να μπορείτε να το διαχειριστείτε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα, μέχρι να γίνετε έμπειρες, μην μπαίνετε στη λογική του προζημιού. Και μία ερώτηση που μου είχε κάνει μία φίλη, τι ποσότητα προζύμι χρησιμοποιούμε σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε τσουρέκια, είναι ο ίδιος κανόνας όπως και όταν κάνουμε ψωμί. Χρησιμοποιούμε το 1 τέταρτον της ποσότητας του αλευριού. Δηλαδή, αν θες να κάνεις ψωμί με 1 κιλό αλεύρι, θα πρέπει να βάλεις προζύμι 250 γραμμάρια. Το ίδιο ισχύει και για τα τσουρέκια.